Πράγμα σήμερα εδώ στο κτίριο των κοινωνικών υπηρεσιών μας εγκαινιάζουμε τα κέντρα στήριξης παιδιών και οικογένειας των παιδικών φορολογιών στον Πειραιά, μια δομή που έλειπε από την πόλη μας. Κατέστη δυνατό μέσα από μια συνέργεια του Δήμου Πειραιά που παραχωρεί το χώρο, κάνει θα λέγα το πιο απλό, των ειδικών επιστημόνων και συνεργατών εθελοντών των παιδικών χωριών ΣΟΣ αλλά και του Ιδρύματος Νιάρχου. Κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια. Νομίζουμε σημαντικό για την πόλη μας, παραπάνω, μια μεγάλη πόλη, να έχει τέτοιου είδους δομές. Υπήρχαν κέντρα στήριξη σε άλλες πόλεις, απουσίαζαν από τον Πειραιά. Καταφέραμε να το κάνουμε. Θα υπάρξουν συνέργειες εδώ, θα υπάρξει μια βοήθεια στα παιδιά και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη, συμβουλευτική στήριξη και όχι μόνο. Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις από επιστημονικό προσωπικό των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Επαναλαμβάνω ότι αυτονόητα πράγματα που έπρεπε να γίνονταν στην πόλη μας, κάποια από αυτά δεν είχαν γίνει. Σκοπός της Νέας Δημοτικής Αρχής είναι να φέρει τέτοιους φορείς όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί, που να βοηθήσουν είτε τα παιδιά είτε ενήλικους δημότες που έχουν ανάγκη, επαναλαμβάνω, είτε συμβουλευτικής είτε υποστήριξης είτε άλλων παρόμοιων πρωτοβουλειών που λαμβάνουν όπως τα χωριά ΣΟΣ και άλλοι φορείς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και να συγχαρώ και όσους βοήθησαν στο να επιτευχθεί η φιλοξενία αυτού του κέντρου στήριξης. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου. Ειλικρινά είναι εντελώς αυθόρμητο αυτό που λέω. Χαίρομαι πολύ από την πρώτη στιγμή που προσπαθήσαμε να βρούμε χώρο να παραχωρήσουμε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Όταν τέθηκε το ζήτημα να παραχωρηθεί κάποιος χώρος στην ΚΟΔΕΠ, δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Προσπαθήσαμε και συμπτύξαμε τις δικές μας υπηρεσίες στους υπόλοιπους ορόφους, ούτως ώστε να παραχωρηθεί αυτός ο όροφος στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το έργο που κάνουν, αλλά θεωρώ ότι ο σκοπός μας, επειδή έχει πολλές ομοιότητες, προσπαθούμε και οι δύο φορείς να προσφέρουμε, θα γίνουν συνέργειες και έτσι το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και ειδικά για τα παιδιά. Από την ΚΟΔΕΠ τι μπορούμε να περιμένουμε για τη συνέχεια? Ελπίζω πολλά. Είμαστε στη διαδικασία της προσπάθειας αρχικά να οργανωθεί η λειτουργία της ΚΟΔΕΠ σωστά και στη προσπάθεια ανέβρεσης χορηγιών δωρεών, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί και ο σκοπός αυτός καθ' αυτός της ΚΟΔΕΠ. Είναι δύσκολο, αλλά προσπαθούμε. Τα παιδικά χωριά SOS είναι πλέον στην ευτυχή θέση μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, όπως ξέρετε, κοινωνικά. Να ξεκινούν και στον Πειραιά ένα κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας. Είναι το 7ο σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη οικογενειών με παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε κρίση, κρίση που οφείλεται είτε σε οικονομικούς λόγους, είτε σε κοινωνικούς λόγους, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτές τις οικογένειες να πλαισιωθούν και με υποστήριξη υλικής βοήθειας, αλλά και με υπηρεσίες όπως ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, ειδική μαθησιακή κλπ. Αυτό έγινε δυνατό να συμβεί στον Πειραιά μετά από την πολύ στενή συνεργασία, ένα αποτέλεσμα μιας πολύ στενής συνεργασίας και δουλειάς που έγινε με το Δήμο Πειραιά, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διάθεση αυτού του χώρου και μάλιστα σε ένα σημείο όπου στεγάζονται και άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου Πειραιά, οπότε όπως καταλαβαίνετε η συνεργασία μας θα είναι πάρα πολύ στενή προς όφελος των οικογενειών που ζουν στην περιοχή. Μας τα παιδικά χωριά ΣΟΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική σημερινή μέρα, γιατί εκτός από τα εγκαίνια ενός κέντρου που θα στηρίζει οικογένειες του Δήμου Πειραιά, είναι η πρώτη φορά που τα παιδικά χωριά λειτουργούμε κοινωνικό μας πρόγραμμα μέσα στο Δήμο του Πειραιά. Πάντοτε είχαμε δράσεις γύρω, όπως ήταν το Φάληρο ή η Βάρη το χωριό, όμως ποτέ δεν είχαμε βρεθεί μέσα στην καρδιά του Πειραιά και για μας είναι μεγάλο δώρο η απόφαση του Δημάρχου, του κυρίου Μόραλη, να στηρίξει την προσπάθειά μας και βέβαια των χορηγών μας, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που κάνει αυτή τη λειτουργία του κέντρου μια πραγματικότητα, προσφέροντας σε περισσότερες από 200 οικογένειες για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον στήριξη σε κοινωνικά παιδαγωγικά θέματα αλλά και σε υλική βοήθεια. Αν οτιδήποτε χρειάζεται κάποιος πολίτης του Πειραιά, μπορεί να προσέχει εδώ. Θα βρει δηλαδή την αντιπροσωπεία κατά κάποιο τρόπο των παιδικών χωριών SOS σε αυτό εδώ το κτίριο, σωστά? Πολύ σωστά. Το κέντρα στήριξης που λειτουργούμε μέσα από την χρηματοδότηση και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσφέρουν και ψυχολογικές και συμβουλευτικές και παιδαγωγικές
καλύψεις τις ανάγκες των δημοτών, των οικογενειών. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να καλύψουμε πάρα πολλές οικογένειες, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο, και γι' αυτό και θεωρούμε ότι και ο Δήμος του Πειραιά ήταν πολύ σημαντικό που στάθηκε δίπλα μας, το να μπορούμε έστω σε αυτές τις 200 οικογένειες να προσφέρουμε να καλύπτουμε σε ένα βαθμό τις ανάγκες που έχουν, είναι ένα σημαντικό βήμα και για τους ίδιους σαν οικογένειες, αλλά πιστεύω και για εμάς, γιατί την ευαισθησία που έχουν φορεί σαν το Ίδρυμα Νιάρχος τη μετατρέπουμε σε πράξεις. Υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή που μπορούν να απευθυνθούν όσοι... Όχι, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι το τηλέφωνο του κέντρου αυτή τη στιγμή, ίσως να το γράψετε. Όχι, όχι, εμείς δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Εμάς τα κέντρα στήριξης απευθύνονται κυρίως στη γειτονιά. Βέβαια εδώ είναι κέντρο, αλλά ο Πειραιάς είναι ένα κέντρο ζωής έτσι και αλλιώς, μια μεγάλη γειτονιά. Και προσφέρουμε, και γι' αυτό είναι το ιδιαίτερο, είναι ότι καλύπτουμε οικογένειες που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι συχνές. Πολλές φορές υπάρχουν οικογένειες που έρχονται και δύο και τρεις φορές τη βδομάδα στο κέντρο, γιατί δεν είναι μόνο η τυπική σύντηση. Μπορεί κάποιο παιδί να έχει δύο φορές τη βδομάδα ψυχολογική στήριξη και μια φορά λογοθεραπεία. Όλα αυτά θέλουν να είναι κοντά. Το τηλέφωνο, όχι δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αλλά τηλέφωνο υπάρχει. Ναι, βέβαια. Το κέντρο μας λειτουργεί κάθε μέρα 10 με 7.30. Ελπίζουμε να ξεκινήσει και Σάββατα να λειτουργεί, αλλά σιγά σιγά. Και μπορεί κάποιος να φέρει κάποια είδη, είτε σε τρόφιμα είτε σε ρουχισμό. Γιατί εμάς το σημαντικό και θέλω να πω είναι ότι μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο και μέσα από μια ενέργεια που έγινε από δύο μεγάλες εταιρείες, θα έχουν αρκετές από αυτές οι οικογένειες, τουλάχιστον για 6 μήνες, και ένα κουπόνι αγοράς ειδών μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο. Αλλά βέβαια και τα μακράς διάρκειας τρόφιμα ορχισμός είναι αναγκαίος και απαραίτητος, όμως για χρηματικές δωρεές θα πρέπει να απευθύνεται στα γραφεία των παιδικών χωριών και όχι εδώ. Εδώ είναι για δωρεές σε είδος και για προσφορά σε είδος. Επειδή υπάρχουν αυξημένες ανάγκες τελευταία, θα περιμένουμε την ίδρυση νέων παιδικών χωριών SOS ανά την Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η υλοποίηση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Γιατί υπάρχει στη Βάρη, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη. Στην Κρήτη ξεκινάει και πώς? Μέσα από τη λειτουργία ενός κέντρου στήριξης που είχαμε στο Ηράκλειο, είδαμε τις αδυναμίες που είχε η τοπική κοινωνία. Βέβαια, άλλο Πειραιάς, άλλο Ηράκλειο. Γιατί ο Πειραιάς εξυπηρετείται και από το παιδικό χωριό της Βάρης. Όμως αυτό, και σε αυτή τη φάση δεν θα κάνουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα, θέλουμε να μεγαλώσουμε τον Πειραιά. Εύχομαι το κέντρο να έχει καλούς προόδους και καλή προκοπή και όσο μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, και μάλιστα στη σημερινή εποχή με τις διάφορες κρίσεις που υποφέρει η πατρίδα μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Να είστε καλά, πατέρα. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρό μας, τον κύριο Βρετό, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ό,τι θέλετε, αν χαιρετών οι κάμερες. Αυτοί συμπληρώνται 40 χρόνια από την ίδρυση των παιδικών χωριών στη χώρα μας. Η δημιουργία αυτού του θεσμού όχι μόνο σηματοδότησε στην πράξη μια διαφορετική αντιμετώπιση για τα παιδιά που έχουν στερηθεί στους γονείς τους, αλλά ήταν για μας η απαρχή μιας έντονης κοινωνικής παρουσίας και δράσης. Όμως τα προβλήματα που τόσο έντονα παρουσιάστηκαν γύρω μας τα τελευταία 5 χρόνια και τα οποία είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε, δεν μπορούν να μας αφήσουν αμέτωχους. Καθώς δεν μας διακρίνει καμιά εσωστρέφεια, θεωρήσαμε ότι το ενδιαφέρον μας δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στα δικά μας παιδιά, αλλά και για τα παιδιά που ζουν στην ευρύτερη κοινωνία. Σε αυτή την επιθυμία μας να προσφέρουμε άμεση παρέμβαση και λύσεις, αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί από το 2012 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στάθηκε δίπλα μας και μαζί δημιουργήσαμε τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογενείας σε 6 πόλεις της χώρας μας. Η συνεργασία μας αυτή με στόχο τη στήριξη οικογενειών σε κρίση
όχι μόνο ανανεώθηκε μέχρι το 2016, αλλά αυξήθηκε και μας έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει και στον Πειραιά η λειτουργία Κέντρου Στήριξη Παιδιού και Οικογένειας, που σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε, για να αναπτύξουμε δράσεις σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιός. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που σήμερα βρίσκεται κοντά μας ο κύριος Γιάννης Ζερβάκης, διοικητικός διευθυντής, και η κυρία Ιωάννα Κιωσέ, υπεύθυνη των κοινωνικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, οι οποίοι αποκράζονται τις αγωνίες μας και αγκαλιάζουν τις προσπάθειές μας. Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στον Πειραιά θα καλύψει ανάγκες για 150 έως 200 οικογένειες, προσφέροντας δωρεάν ψυχοπαιδαγωγικές υπηρεσίες αλλά και υλική ενίσχυση σε συνεργασία με το κοινωνικό παντοπολείο μέσα από χρηματική δωρεά της Vodafone και της Starbucks. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί έβαλε τις βάσεις για την παρουσία των παιδικών χωριών ΣΟΣ εδώ στο Πειραιά, μα εξίσου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, κύριο Γιάννη Μόραλη, γιατί πραγματικά κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να βρεθεί ο χώρος για τη λειτουργία αυτού του κέντρου και βέβαια για την απόφασή του να μας θυμίσει σήμερα με την παρουσία του. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Κιωσέ από το Ίδρυμα Σταύρου Διάρχος, αν θέλει να πει ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή εκδήλωση και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και δύναμη στη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στον Πειραιά. Το Ίδρυμα ενίσχυσε με δωρεά του τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ στην Αθήνα, την Καλαμάτα και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και τη δημιουργία νέων κέντρων στην Κομοτηνή, το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε συνεργάτες στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, που επιτελούν με επαγγελματισμό και αφοσίωση ένα σπουδαίο έργο, τόσο ανακουφίζοντας τους ανθρώπους μας σε ανάγκη, όσο και συμβάλλοντας στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το μέλλον. Με τη δωρεά μας αυτή, πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας στη στήριξη των οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση λόγω φτώχειας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο διάλυσής τους, καθώς και στη στήριξη των ίδιων των παιδιών, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε στήριξη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στα παιδιά είναι μια επένδυση για το μέλλον τους. Η δωρεά αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος να διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 χρόνια για συμβολή στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή μόλις ολοκληρώθηκε με περισσότερες από 220 δωρεές. Με αφορμή την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας αυτής, δημιουργήσαμε ένα ντοκιμαντέρ, ένα 50-λεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εδώ έξω». Και όσοι από εσάς δεν είχατε την ευκαιρία να το δείτε, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε το ανιστό τοπό μας και να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να το δείτε. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και στη συνέχιση του έργου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως οικοδεσπότης, από τον οικοδεσπότη, να σας καλωσορίσω εδώ όλους τους εκπροσώπους και των παιδικών χωριών ΣΟΣ και του Ιδρύματος του Σταύρου Νιάρχου. Νομίζω κάπου είδα και τον αντιδιάρχη μας εδώ, τον Γιώργο Γαβρίλη, και είναι χαρά μας που είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, χαιρόμαστε μαζί μας και ο αντιδιάρχης. Είναι σημαντικό για μας τον Πειραιά και έχω νιώθει ιδιαίτερη χαρά που εγκαινιάζουμε σήμερα αυτή τη δομή. Είναι μια δομή που έλειπε από την πόλη μας, ενώ υπήρχε και υπάρχει σε άλλες πόλεις με μεγάλη επιτυχία. Είναι σημαντικό λοιπόν για τον Πειραιά να υπάρχουν εδώ ειδικοί επιστήμονες των παιδικών χωριών ΣΟΣ, που να υποστηρίζουν, όπως είπατε, τις οικογένειες που είπατε, των πυροετών. Ειδικά στην περίοδο που ζούμε, τα προβλήματα είναι πολύ αυξημένα και παρουσιάζονται. Νομίζω ότι είναι αναγκαίες τις δομές, όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις από τον Πειραιά, θεωρώ ότι είναι αυτονότερο να υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά και σε μικρότερες. Είναι αλήθεια ότι η προηγούμενη αρχή πήρε την απόφαση, και εγώ θέλω να πω ότι έτσι ξεκίνησε η ιστορία της φιλοξενίας και η δικιά μας δημοτική αρχή ολοκλήρωσε, αν θέλετε, αυτήν την ειρημένη απόφαση. Και νομίζω ότι αν υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ δύο δημοτικών αρχών στη σωστή κατεύθυνση, είναι ότι καλύτερο τελικά για τους δημότες και τους πολίτες. Και πρέπει να εξάγουμε άλλα και την προηγούμενη δημοτική αρχή και το σημερινή δημοτική μας που το υλοποίησε.
Να συγχαρώ όσους θα δραστούν εδώ με την καλή επιτυχία τους επιστήμονες των περιοχών Χωριών ΣΟΣ, τους ειδικούς που έχετε, γιατί από την κατάλαβα θα υπάρχει μια σειρά υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και άλλων πρωτοβουλειών. Να συγχαρώ το Ίδρυμα για τα Σταυρομιάρχου και τις πρωτοβουλίες τους πολλαπλές στη χώρα και φυσικά την συγκεκριμένη την οποία υποστηρίζει. Και μακάρι να έχετε δυνατότητα, διάθεση να σίγουρο ότι έχετε να αυξηθούν αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα είμαστε πάντως εδώ ως Δήμος να υποστηρίξουμε, να βρούμε το δυνατό σε περισσότερη συνέργεια που παντοπολείο ή με άλλες δομές που υπάρχουν στην πόλη να δημιουργήσουμε και νέες. Εύχομαι να νιώσετε στο σπίτι σας. Είναι σε ένα χώρο που νομίζω ότι περίπτωση του διαγραφές και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια σημειολογία ότι εδώ στεγάζεται και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Εδώ θα έχετε με τους ανθρώπους αυτούς μια στενή συνεργασία με την πρόεδρο, την κυρία Λεωλάπολα και όλους τους υπόλοιπους εδώ που εργάζονται. Και φυσικά και εγώ, σαν Δήμος, ενώ και συνεργάτες μου, θα είμαστε παρόντες για όποια νέα πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να υπάρξει. Είναι η εποχή των συνεργειών στη χώρα αυτή. Αν δεν υπάρξουν συνέργειες στη χώρα αυτή, δεν μπορούμε να προοδεύσουμε. Άρα η συνέργεια του Δήμου Πειραιά που κάνει το ελάχιστο παραχωρώντας σε ένα χώρο των παιδικών χωριών ΣΟΣ και του Δήματος να σηματοδοτούν μια πολύ καλή αρχή και είμαι πολύ χαρούμενος που εγκυνέρω σήμερα τα γραφεία αυτά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόθεση να κατέβετε στον Πειραιά και να φτιάξουμε αυτή τη δομή. Να είστε καλά όλοι.